Εν ώψη της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, ζητώ ταπεινά συγγνώμη από όλους όσους ελείπησαν και όλοι ας δώσουμε και ας λάβουμε συγχώρηση, έτσι ώστε με ειρήνη στην καρδιά μας να προχωρήσουμε στο στάδιο αυτό των αρετών, όχι διότι δεν πρέπει να αγωνιζόμαστε τον υπόλοιπο χρόνο, πάντα πρέπει να αγωνιζόμαστε, αλλά κατ' εξοχήν σε αυτή την περίοδο βάζουμε, θα λέγαμε έτσι απλά, τα δυνατά μας για να ευαρεστήσουμε στον Κύριο και να τηρήσουμε τελειότητα τις Άγιες Εντολές Του. Βοηθάει πάρα πολύ η νηστεία, που προσέξτε δεν είναι αυτός σκοπός, είναι μέσο, είναι εργαλείο, δεν είναι το τέλος. Το τέλος είναι η αγάπη στον Χριστό και η αγάπη στον πλησίον. Γι' αυτό και ξεκινάμε με τη συγχώρηση, έτσι ώστε να έχουμε τις προϋποθέσεις της αγάπης. Γιατί χωρίς συγχώρηση δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη. Συγχωρώ, άλλωστε αυτό σημαίνει χωρώ μαζί με τον άλλον, προχωρώ μαζί με τον άλλον, είμαι στον ίδιο χώρο με τον άλλον, έχω στην καρδιά μου τον άλλον και εκείνος με έχει στη δική του καρδιά. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός της Εκκλησίας, ο κάθε χριστιανός να χωρέσει μέσα του όλους και ο κάθε ένας να χωράει μέσα σε όλους. Να γίνουμε όλοι ένα εν Χριστώ Ιησού. Εύχομαι λοιπόν καλή και Αγία Μεγάλη Σαρακοστή, με αγάπη και ειρήνη και εξωτερική, αλλά κυρίως εσωτερική. Γιατί βέβαια ο κόσμος ποτέ δεν ειρηνεύει, πάντοτε έχουμε πολέμους. Ποτέ δεν σταμάτησαν οι άνθρωποι να πολεμούν μεταξύ τους, δυστυχώς. Αλλά από πού προέρχονται όλοι αυτοί οι πόλεμοι και οι μάχες? Από τις εσωτερικές μας διαμάχες, από τα πάθη μας και από τις επιθυμίες μας, μας λέει η Αγία Γραφή. Από τα θελήματά μας. Τα θελήματά μας είναι αυτά τα οποία μας κάνουν να πολεμάμε ο ένας τον άλλον και να σφάζουμε ο ένας τον άλλον, όπως έγινε εξ αρχής, όπου ο Κάιν έσφαξε τον Άβελ και από τότε η ανθρωπότητα αιματοκυλίεται. Εμείς ευχόμαστε για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, για την εσωτερική ειρήνη προπάντων. Μακάρι ειρηνοποιεί, ότι αυτοί οι ήθεοι οπληθίζονται, μας λέει ο Κύριος. Και μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Ειρήνεψε εσύ και θα δεις χιλιάδες ανθρώπους να έρθουν να ειρήνεψουν κοντά σου, θα μας πει και ο Άγιος Σεραφείμ. Ας αγωνιστούμε λοιπόν για αυτή την εσωτερική ειρήνη, που είναι η κατάπαυση των παθών, η υποταγή των παθών, η κάθαρση από τα πάθη και η κατοίκηση μέσα μας του Αγίου Πνεύματος. Αυτή να επιδιώξουμε και σε αυτή την Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευλογημένα και καλή και Αγία Σαρακοστή και με το καλό και καλή Ανάσταση. Διευχών των Αγίων Πατέρων και Ιησού Χριστού ο Θεός ημών. Ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς εφλάξει πάντα σε ημάς.